Στέφανε, καλό σου βράδυ. Καλησπέρα κύριε. Να ξεκινήσουμε λίγο στεναχωρημένο. Σε βρίσκω... Γιατί έγινε το συμβάν με τον... Είμαι πολύ προβληματισμένος, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η αναγνώριση. Έτσι. Αναφερόμαστε να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί το κάναμε πάσα το θέμα. Είναι για τον κύριο Μαυρίκο. Τώρα να τον πω τον άνθρωπο, τον Μακαρίτη, δεν ξέρω, τον αείμνηστο, δεν ξέρουμε, ακόμα περιμένουμε το DNA. Δεν υπάρχει Μακαρίτης ακόμα. Αυτό αθιός πω άνθρωπο, δεν ξέρω πώς θα το αποκαλέσω τον άνθρωπο, έτσι. Αλλά είναι ένα περίεργο συμβάν, το οποίο προσμετράται σε πολλά περίεργα συμβάντα που αφορούν την υψηλή οικονομικά κοινωνία της Ελλάδος, που διαπλέκεται, συμπλέκεται, συγκρούεται σε πάρα πολλά επίπεδα και σε πολύ βρώμικα επίπεδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ποιες είναι τις πληροφορίες που έχεις για την ιστορία αυτή, Στέφανε Χιέ? Από το αστυνομικό ρεπορτάζ προκύπτουν 3-4 συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον, ένα αυτοκίνητο Porsche Cayenne, πολυτελές αυτοκίνητο, αλλά όπως έχουν καταντήσει τα αυτοκίνητα τώρα και τιμές των αυτοκινήτων... Με 16.000 το παίρνεις στην Ελλάδα. Γύρω στις 2.30 το μεσημέρι με έτσι. Έτσι, γύρω στις 2.30 με 3.15, 3.10 ο επιβαίνων και οδηγός του αυτοκινήτου, κινούμενος επί της αριστερής Λόριδες. Πλευράς της Αττικής Οδού, ξαφνικά το αυτοκίνητο ένιωσε ένα μεγάλο κράτημα, από ό,τι τουλάχιστον έχουν δει οι αστυνομικοί από τις κάμερες ασφαλείας, και πήρε φωτιά. Μέσα στο αυτοκίνητο φαίνεται να βρισκόταν ο οδηγός. Το αυτοκίνητο ανήκει, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, στην σύζυγο του εκδότη της Ακρόπολης, Παναγιώτη Μαυρίκου. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Πρώτον, γιατί δεν μπόρεσε ο οδηγός να ανοίξει την πόρτα? Λένε ότι το αυτοκίνητο κλείδωσε. Εάν κλείδωσε, από αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικού προβλήματος στα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου και στο... Σε μπλοκάρουν οι πόρτες. Επέρχεται κλείδωμα του αυτοκινήτου και μπλοκάρουν οι πόρτες. Αλλά τις πόρτες χειροκίνητα μπορείς να τις ξεμπλοκάρεις. Έτσι. Άρα τι έγινε μέσα σε αυτά τα τελευταία 5, 10, 15 δευτερόλεπτα και δεν μπόρεσε ο οδηγός να ξεμπλοκάρει την πόρτα και να βγει έξω? Σε περίπτωση ατυχήματος, συγγνώμη Στέφανε, επειδή έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, είναι σημαντικό αυτό. Σε περίπτωση ατυχήματος το αυτοκίνητο ξεμπλοκάρουν οι πόρτες αυτόματα. Ανοίγουν μόνες τους. Ναι, οι κλειδαριές. Το αυτοκίνητο, εδώ είναι τα παράξενα, ότι ούτε είχε πρόσκρουση, δεν φαίνεται να έχει πρόσκρουση κάπου. Έτσι. Είτε στη διαχωριστική νησίδα, είτε να έχει εμπλακεί σε τροχαίο με άλλο αυτοκίνητο. Άρα δεν υπάρχουν ερωτήματα. Ο οδηγός γιατί δεν κατόρθωσε να βγει έξω? Ευνηδιάστηκε, έγινε κάτι, έγινε μια έκρηξη, έγιναν αναδημιάσεις, κάηκε στα πόδια, κάηκε στο πρόσωπο. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος, ο άτυχος αυτός ο άνθρωπος να βγει έξω? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Έχει οδηγηθεί το αυτοκίνητο, έχει μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και γίνεται εξονικιστική έρευνα, και επίσης έχει ληφθεί και DNA από το ανθρακωμένο πτώμα. Τώρα, μια άλλη σκηνή θρίλερ μεταφέρεται στο κάτω, που εκεί μεταφέρθηκε το ανθρακωμένο πτώμα και πήγε η γυναίκα του φερόμενου ως αποθανόντα άτυχου ως εκδότη να τον αναγνωρίσει. Οι πληροφορίες που έρχονται από το ΚΑΤ είναι με το σταγονόμετρο, διότι δεν υπάρχει DNA ακόμα. Η γυναίκα φέρεται να έχει αναγνωρίσει προσωπικά αντικείμενα που υπήρχαν πάνω στο απαρθρακωμένο σώμα του φερόμενου ως νεκρού εκδότη. Ένα χρυσό ρολόι που ο Μαυρίκος το φορούσε. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω, διότι με τον Μαυρίκο είχα κάνει μία συνάντηση και ίσως να ήταν η τελευταία εξομολόγηση την οποία μου είχε κάνει και την οποία τη δημοσιοποιώ το πρωί. Ο Μαυρίκος φοβόταν. Και μάλιστα ο Μαυρίκος είχε κατονομάσει στην τελευταία συνάντηση που είχαμε τον επιχειρηματία που ήθελε να τον ξεκάνει, όπως μου είχε πει. Μάλιστα χαρακτηριστικά μου είχε αναφέρει ότι ένας επιχειρηματίας που έχει πάρα πολλά λεφτά, έχει μπράβους, θέλει να με βγάλει από τη μέση, θέλει να με λιώσει αν μπορεί και θα ησυχάσει μόνο άμα με δει στον τάφο.
Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος στην καφετέρια Ντεζαβού στην Κηφισιά, για να αναφέρω και το μέρος της συνάντησης. Η αστυνομία είναι πολύ φιδωλή. Δηλαδή, μισό λεπτό, Στέφανα, σου είπε δηλαδή ο άνθρωπος αυτός. Σου είπε ο άνθρωπος αυτός ότι φοβόταν για τη ζωή του. Καλά, λογικό βέβαια, αυτό είπε και ο ίδιος. Τον κυνηγούσαν και ήθελαν να τον σκοτώσουν. Αυτό μου είχε πει εμένα. Και δεν θα ησυχάσουν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που έχει μπράβους, μιζώνει πολιτικούς, δίνει λεφτά σε πολιτικά πρόσωπα, δίνει λεφτά σε υψηλά πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα και δίνει και χρήματα στους βουλευτές. Αυτά μου είχε πει, εγώ μπαίνω μπροστά, βγάζω εξώφυλλα, κάνω τη δουλειά μου. Και μάλιστα μου είχε πει ότι φοβάται πάρα πολύ για τη σωματική ακεραιότητα μελών της οικογένειάς του. Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος και μου είχε αναφέρει και το όνομα του επιχειρηματία. Στην εφημερίδα έχει το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, αύριο. Στην εφημερίδα υπάρχει το ρεπορτάζ, είναι πρωτοσέλιδο. Ωραία. Και βεβαίως ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ κρατώ όλα αυτά που μου είπες και όντως είναι πολύ περίεργη ιστορία. Φαντάζομαι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά τη. Εδώ αρχίζουν και κυκλοφορούν και περίεργα ανέκδοτα ότι μπορεί να είναι και στο εξωτερικό ο Μαυρίκος. Δηλαδή μακάβρια ανέκδοτα. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, μην παίζουν κάποιοι με αποθανόντες ούτε με μακάβρια ανέκδοτα. Θα πάμε τώρα. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Βλάχο, κύριε Χίδη, κύριε Καψαμπέλη? Στο βαθμό που είναι στα χέρια της αστυνομίας υπόθεση, πρέπει να περιμένουμε. Έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό που μας λέει ο Στέφανος. Άμα του το είπε κιόλας του ίδιου, έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε μια δημοσκόπηση, Στέφανε, η οποία έγινε από την Voice και το Voice News. Μια δημοσκόπηση που έχει δείγματα και ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με την επίσκεψη Πούτιν. Έγινε στις τελευταίες 5 μέρες. Αυτή είναι η ταυτότητα της έρευνας. Να την περάσουμε, πάμε γρήγορα γιατί πιέζει ο χρόνος. Πάμε στο πρώτο ερώτημα, το οποίο λέει το εξής. Υποθετικά μιλώντας, αν είχατε να επιλέξετε σε μια ενδεχόμενη συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια συμμαχία με τη Ρωσία, τι θα επιλέγατε? Εδώ λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, και θέλω το σχόλιο του κύριου Χιού στην αρχή και μετά των υπολείπων συναδέλφων, παρά την πλήση εγκεφάλου που δεχόμαστε για συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε Ευρωπαίοι κτλ. Το ποσοστό είναι 29,9% με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμαχία με τη Ρωσία είναι 55,9% παρά τον πόλεμο που κάνουν στη Ρωσία τα μουμουέ τα ελληνικά. Σχόλιο, Στέφανα, χεία από σένα. Ο αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 80-85 και ειδικά με την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου είχε σηκωθεί πάρα πολύ και ήταν σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σχεδόν το 70-80% των Ελλήνων πολιτών ήταν κάθετα αντίθετοι σε συμμαχίες με τους Αμερικανούς, με τα γνωστά έξω εμβάσεις του θανάτου, έξω εμβάσεις του συνδικάτου. Μετά όμως από τη δεκαετία του 90, από αυτά που θυμάμαι εγώ, είχε αρχίσει και εξισορροπεί το λίγο η κατάσταση με το ΝΑΤΟ και πιστεύαμε ότι εκεί ισορροπούμε, εκεί βρίσκουμε προστασία, εκεί μας φυλάνε κλπ. Τώρα όμως, με την επίσκεψη Πούτιν αλλά και πριν, με τις αλητίες που κάνει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και με το γκριζάρισμα και τις συμμαχίες με τους Τούρκους, και είναι ξεκάθαρα αυτά, ο κόσμος αρχίζει να στρέφεται προς τους ομόδοξους και φίλους Ρώσους, γιατί θεωρεί ότι ο Πούτιν και η Ορθόδοξη Ρωσία μαζί με τον Πατριαρχείο της Ρωσίας και τον Κύριλο ίσως αυτή την εποχή μπορεί να μας δώσουν σοβαρότερες λύσεις στα οικονομικά και ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν με εκπλήσει το ποσοστό, εγώ το θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο. Θεωρώ ότι ξεπερνάει το 70%. Αυτή είναι η άποψη. Σε λίγο θα επιβεβαιωθείς για αυτό που λες το επόμενο ερώτημα. Πάντως και προλαβαίνεις την επόμενη ερώτηση. Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη, το σχόλιο σας. Να πάμε και στην επόμενη κάρτα, κύριε Γιώτη. Ναι, κύριε Γιώργο. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος είναι πολύ αγανακτισμένος και απογοητευμένος από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των προβλημάτων της Ελλάδος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκαμε για να προστατεύσουμε διάφορα πράγματα που μας αφορούν και βλέπουμε ότι καταντήσαμε να μην μπορούμε να προστατεύσουμε ούτε καν την ελληνικότητα της φέτας. Ούτε καν αυτό. Αντρέα, καψαμπέλ το σχόλιο σου και βγάλει την επόμενη κάρτα τώρα, Γιώτα, διαβάσε. Εντάξει, θα πω εγώ ότι βοήθησε πολύ επικοινωνιακά και η επίσκεψη του Πούτιν στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα άφησε καλές εντυπώσεις, οπότε ενίσχυσε νομίζω αυτά τα ποσοστά. Ωραία. Άκου το ερώτημα τώρα. Πιστεύεις πως η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει βήματα προσέγγισης με τη Ρωσία με στόχο την επίτευξη οικονομικών συμφωνιών και επενδύσεων? Ακούστε νούμερο. 74,5%. 70. Αλλά βάλε και το. Περίμενε, Ευρε Γιώτη μου, βάλτε μέσα και το μάλλον ναι. Πάμε στο 89 και πλέον%. Στέφανε, επιβεβαιώνεται αυτό που λες.
η αίσθηση που έχει ο Έλληνας, ότι πρέπει να προσεγγίσουμε τη Ρωσία. Εγώ σας είπα από πριν, χωρίς να ξέρω τι έχει βγάλει. Το ξέρω, γι' αυτό σε λέω. Χωρίς να ξέρω τι έχει βγάλει η δημοσκόπηση της Voice News, εγώ σε πιστεύω και την είχα διαβάσει ότι φτάνει μέχρι 78% περίπου, 75-78% η αγάπη. Και το εννοώ αυτό, η αγάπη Ελλήνων πολιτών, μεγάλου κομματιού των Ελλήνων πολιτών, ορθοδόξων Ελλήνων πολιτών, προς την ομόδοξη και με κοινές πολιτιστικές και θρησκευτικές πλεύσεις Ρωσία. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 75% οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι αυτή την εποχή, συνεπικουρούμενα όλα αυτά με αυτά που είπε ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Καψαμπέλης, ότι με την επίσκεψη, με το θρόνο, με την ενθρόνηση εντός αγωγικών στο Βυζαντινό θρόνο στο Άγιον Όρος, με το τσαμπουκά που έγινε, με τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με το νέο Βυζάντιο, με όλα αυτά που ακούγονται οι Έλληνες. Έχουμε ένα θέμα με τη θρησκεία μας. Έχουμε ένα θέμα με το Βυζάντιο το οποίο δεν το ξεχάσαμε ποτέ και έχουμε και ένα θέμα με την Αγία Σοφιά. Μας χτύπησαν εκεί που πονά, μας έχουν τραυματίσει. Αν σε ακούσει. Την χώρα που παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες με τον Ιμάμ. Αν σε ακούσει και ο φίλος τώρα αυτά που λες.